Καλωσορίσατε σε ακόμα ένα live talk με τη Μαρία Τσαγκαρίδου. Σήμερα αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο σε εσένα που θες να θέσεις υγιή όρια στους άλλους. Θα μοιραστώ μαζί σου τρόπους που θα σε βοηθήσουν να βάλεις όρια ώστε να μπορείς να αποκτήσεις περισσότερο έλεγχο στην ζωή σου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τώρα, το να μπορείς να θέσεις όρια και να τα επιβάλλεις σε βοηθά να έρθεις σε επαφή με τον πραγματικό σου αυτό. Για να μπορέσει κάποιος να σε σεβαστεί ή να σε αγαπήσει, πρέπει να ξέρει ποιος πραγματικά είσαι. Συνήθως, όταν ακούμε την λέξη όρια, σκεφτόμαστε κάτι αρνητικό. Άλλοι αντιπαθούν τους περιορισμούς και τα όρια, ενώ άλλοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς αυτά. Κάθε είδους σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ ανθρώπων, έχει ανάγκη τα όρια. Δεν είναι συνήθως σαφές και αυτονόητο το τι σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε ή επιθυμούμε καμιά φορά. Άρα, ο μόνος τρόπος για να γνωστοποιήσουμε τους άλλους είναι να το επικοινωνήσουμε και να το ξεκαθαρίσουμε. Να οριοθετήσουμε τον εαυτό μας σε σχέση με τον κόσμο. Τι γίνεται όμως όταν φοβόμαστε τα όρια? Ο κύριος λόγος που ίσως κάποιος μπορεί να φοβάται τα όρια είναι η εσωτερική του ανάγκη για αποδοχή. Όμως, Όσο χρειαζόμαστε την επιβεβαίωση των άλλων για να αυτοπροσδιοριστούμε, τόσο πιο πολύ δυσκολευόμαστε για να θεσπίσουμε τα όρια μας. Αυτός ο φόβος της απόρριψης σταματά κάθε προσπάθεια αντίστασης σε όσα μας βλάπτουν. Μεγάλη σημασία στο πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά μας όρια, πέσει και ο τρόπος που μεγαλώσαμε. Η ανασφάλεια και η αίσθηση ανεπάρκειας του εαυτού μπροστά στον κόσμο κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη να δούμε το ποιοι είμαστε μέσα στα μάτια των άλλων. Η αιτία αυτού μπορεί να είναι πολλά και σίγουρα ποικίλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όταν βάζουμε όμως τα δικά μας όρια, δεν σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε τους άλλους. Δεν κατανοούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Η θέσπιση ορίων σημαίνει πως σέβομαι εξίσου τον εαυτό μου, ακούω όσα έχει να μου πει ο άλλος και δεν τα θυσιάζω όλα στον βωμό της αποδοχής. Θέλω να πάμε μαζί να δούμε μερικούς τρόπους που α, θα σε βοηθήσουν να βάλεις κάποια όρια, ώστε να μπορείς να αποκτήσεις περισσότερο έλεγχο στην ζωή σου. Και όταν αποκτήσουμε περισσότερο έλεγχο στη ζωή μας, μπορούμε να είμαστε και πιο ευτυχισμένοι και πιο επιτυχημένοι. Θέσε λοιπόν συγκεκριμένους στόχους. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις τους στόχους σου και τις επιθυμίες σου. Η στόκοθέτηση είναι ένα τεράστιο κομμάτι που διδάσκουμε στην προσωπική ανάπτυξη και αυτό μοιράζομαι μαζί σας. Θέσε μικρούς και ρεαλιστικού στόχους για αρχή. Φτιάξε πρόγραμμα και προσπάθησε να το τηρήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα 30 ημερών όλου του μήνα... Αυτό σημαίνει ότι για αρχή μπορείς να φτιάξεις ένα πρόγραμμα της βδομάδα σου. Συχνά συμβαίνει τα αιτήματα των άλλων να μοιάζουν με μικρές επενδύσεις χρόνου. Όμως, α, έχεις παρατηρήσει ότι ο συνολικός χρόνος που ίσως χρειαστεί για να ξοδέψεις είναι πολλές φορές μεγαλύτερος από αυτό που φαντάζεσαι και έτσι αφήνει πίσω το δικό σου πρόγραμμα. Οι ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές μας ανάγκες. Όταν όμως γνωρίζεις τι ακριβώς θες να κάνεις, πώς και πότε, είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να βάλεις όρια και να δώσεις προτεραιότητα στον εαυτό σου χωρίς να νιώσεις ενοχές. Άρα μαθαίνουμε να λέμε όχι χωρίς να νιώθουμε ενοχές. Το δεύτερο πράγμα που είναι πολύ σημαντικό να λάβετε υπόψη σας είναι ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα συναισθήματά του. Όταν αρνηθούμε σε κάποιον κάτι, είναι πολύ πιθανόν να θυμώσει και να απογοητευτεί. Και εσύ λοιπόν αρχίζεις να νιώθεις άσχημα και να στεναχωριέσαι. Είναι κάτι το οποίο εγώ στο παρελθόν έκανα πάρα πολλές φορές. Έτσι λοιπόν αλλάζεις τη στάση σου και καταλήγεις να πεις ναι επειδή νιώθεις υπεύθυνο για την θλίψη του άλλου. Στην ουσία όμως αναλαμβάνεις την ευθύνη για τα συναισθήματα του άλλου. Αισθάνεσαι ότι εσύ είσαι η αιτία για την απογοήτευση του άλλου. Αυτό όμως δεν ισχύει. Τα συναισθήματα των άλλων δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε και εξαρτώνται άμεσα από το πώς ερμηνεύει ο καθένας τα γεγονότα αλλά και τα λεγόμενα του άλλου. Το μοναδικό άτομο που έχει τον έλεγχο στα συναισθήματα του είμαστε εμείς ήδη και μόνο. Αμέσως μετά πρέπει να μάθεις να μην δικαιολογήσει και να μην αναλύεις. Πολλές φορές ίσως έχεις νιώσει την ανάγκη να πεις όχι και μετά αρχίζεις να δικαιολογήσει για την επιλογή σου. Ε, αυτό έτσι, γιατί όντω έτσι και... Με το να δικαιολογείς ενισχύεται η αίσθηση ότι είσαι αυτός που δημιουργεί το πρόβλημα. Απλά πες όχι, χωρίς λεπτομέρειες. Άλλωστε, χωρίς πληροφορίες, είναι δύσκολο και για την άλλη πλευρά να βρει τρόπον για να σε μεταπίσει. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που ίσως χρειαστεί να δώσεις κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες για την στάση σου, ώστε να μπορέσει να γίνει ξεκάθαρη από την άλλη πλευρά η συμπεριφορά σου και τα κινητρά σου. Τέλος, μάθε να αντιμετωπίζεις την χειριστική συμπεριφορά κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να τους λένε όχι και προσπαθούν να σε χειραγωγήσουν και να σε πείσουν να κάνεις αυτό που πραγματικά ήδη θέλουν. Από τη στιγμή που έχει γίνει ξεκάθαρο από την κάθε πλευρά το τι θέλει και γιατί και έχεις δηλώσει ξεκάθαρα ποια είναι η θέση σου, απλά επανέλαβέ τη σε, σε κάθε προσπάθεια για χειραγώγηση, έτσι, χωρίς να δώσεις παραπάνω λεπτομέρειες και πληροφορίες. Το να λες όχι και να είσαι αποτελεσματικά διεκδικητικός δεν είναι κάτι εύκολο και σίγουρα απαιτεί αρκετή εξάσκηση. Όμως, το να βάζουμε όρια και να μην επιτρέπουμε στους άλλους να τα υπερβαίνουν είναι απαραίτητο αν θέλουμε ικανοποίηση από την ζωή μας. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο θέτουμε τα όρια μας. Όριο θετώ Σημαίνει ξεκαθαρίζω στον άλλον μέχρι ποιο σημείο μπορεί να παρεμβαίνει στη ζωή μου και να με επηρεάζει. Σημαντική προϋπόθεση για να γίνει κάτι τέτοιο είναι η απενοχοποίηση, μπορώ να πω, του εαυτού σου. Να σταματήσεις να νιώθεις ένοχος. Δηλαδή, να σταματήσεις να συγχέεις αυτήν την ένδειξη αγάπης και σεβασμού με το να λες σε όλα ναι. Να προσφέρεις συνεχώς και να μην έχεις εντάσεις. Όταν λοιπόν βρίσκεσαι σε μία σχέση, δεν σημαίνει ότι αλλοιώνεις την ταυτότητά σου ή αλλάζεις τα στοιχεία της προσωπικότητάς σου. Το πιο σημαντικό, φίλοι και φίλες, είναι να μην ξεχνάς ότι τα πάντα πηγάζουν από εσένα. Και αν εσύ δεν είσαι καλά μέσα σου, πώς μπορείς να είσαι καλά με τους γύρω σου. Αυτή λοιπόν είναι α, η κύρια πηγή ενέργειας που θέλω να σου δώσω σήμερα και θέλω αυτή τη στιγμή να σε ενημερώσω ότι για εσένα αυτή τη στιγμή που παρακολουθείς μέχρι το τέλος αυτό το βίντεο μπορώ να σου δώσω μια ευκαιρία να ξεκινήσεις να θέτεις και εσύ τα δικά σου όρια με τους δικούς σου κανόνες για να χτίσεις και να ξεκινήσεις να λαμβάνεις την δική σου ευτυχία, την δική σου επιτυχία στην προσωπική και επαγγελματική σου ανάπτυξη. Αν σε ενδιαφέρει, μπορεί να συμπληρώσεις την φόρμα α, που βρίσκεται πιο κάτω στα σχόλια και να κλείσεις μία 45 λεπτή συνάντηση γνωριμίας μαζί μου δωρεάν. Έτσι, σε περιμένω γιατί ξέρω πραγματικά πόσο πολύ μπορεί η προσωπική σου ανάπτυξη και η οριοθέτηση να αλλάξει τη ζωή σου. Να σε κάνει να νιώσεις άνετος, να σε κάνει να νιώσεις δυνατός και να σου δημιουργήσει μία Αυθεντική διαχρονική αυτοπεποίθηση. Ευχαριστώ και σε περιμένω στην άλλη μεριά.